Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ με την σειρά μου, τον καθηγητή, τον φίλο του Δημήτρη, του Χατζηχρήστου, για την ευκαιρία που μου έχει δώσει να συμμετέχω σε αυτή την εκδήλωση 5 χρόνια και για την τιμητική θέση που έχω να είμαι στην Επιτροπή. Σκεφτήκαμε λοιπόν να ξεκινήσουμε να πάμε από κέντρο σε κέντρο και έχουμε συμφωνήσει να μιλήσει ο καθένας για 3 λεπτά και θα μας πει 2-3 πραγματάκια τα οποία νομίζουμε θα είναι χρήσιμα για όλους. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από το Ινστιτούτο Ουρολογίας. Καλησπέρα σας συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Ονομάζομαι Σταύρος Δερμετζόγλου, είμαι ιδιώτης γιατρός, ιδιωτεύω στην Καβάλα και η αλήθεια είναι ότι με ενδιέφερε πάντοτε να γνωρίζω καινούργια μέρη και συναδέλφους και να έχω καινούργιες εμπειρίες. Την παρουσίαση την κάνω και εκ μέρους συναδέλφου του Θρασίβουλου του Πανταζή και αυτός ιδιωτεύει στην Καβάλα και είχαμε την τιμή να επισκεφτούμε το Ινστιτούτο Ουρολογίας στο Λονδίνο. Με αυτή την ευκαιρία θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον καθηγητή τον κύριο Χατζηχρήστου και την υπόλοιπη επιτροπή που μας έδωσαν αυτή την ευκαιρία και φυσικά και την Αστέλα για την χορηγία της που κάναμε πραγματικότητα. Μπορούμε να πάμε στην επόμενη. Ωραία. Λίγα λόγια για το κέντρο Αριστείας. Βρίσκεται σχετικά στο κέντρο του Λονδίνου. Είναι εύκολο στην πρόσβαση. Τουλάχιστον 2 γραμμές του μετρό βρίσκονται σε απόσταση 2 και 5 λεπτών από το συγκεκριμένο κτίριο. Είναι ένα σύγχρονο κτίριο, ανήκει στα νοσοκομεία τα πανεπιστημιακά του ΕΣΥ στην Αγγλία. Έχει, όπως όλα τα νοσοκομεία, τμήματα εξωτερικών ιατρίων. Έχει 3 με 4 αίθουσες καθημερινά με επεμβάσεις, αρκετά εξειδικευμένες. Είχε τα δικά του τμήματα, ανδρολογία και προσθετική, παιδο-ουρολογία και παιδοχειρουργική, γυναικολογική ουρολογία, ογκολογία, την κλασική ουρολογία και φυσικά έτρεχε παράλληλα ερευνητικά πρωτόκολλα. Ο καθηγητής ήταν ο καθηγητής Άντωνι Μάντι και επιστημονικός υπεύθυνος ήταν ο Ντέιβιντ Ράλφ. Να αναφέρω ότι παράλληλα σε αυτήν την εβδομάδα υπήρχε και το St. Peter's Course, το οποίο ήταν ένα σεμινάριο με live χειρουργία, απευθείας μετάδοση με συζητήσεις παρόντων των πιο εξειδικευμένων τέλος πάντων χειρουργών στο συγκεκριμένο κέντρο. Κάτι το οποίο ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρον και φυσικά επιπλέον γνώση. Τι ήταν αυτό το οποίο μας εντυπωσίασε? Φωτογραφίες, άλλες δεν υπάρχουν με τις φωτογραφίες του καθηγητή και τον... ίσως να είναι πιο κάτω. Τι μας εντυπωσίασε? Η απλότητα των ανθρώπων, η ευγένεια, η φιλοξενία τους. Δεν νοεί το να μπεις μέσα σε χειρουργική αίθουσα και να μην έρθει από τον καθηγητή, τον πρώτο χειρουργό, μέχρι την τελευταία βοηθό, ξέρω εγώ, κίνησης μέσα στην αίθουσα και να μην σε καλημερίσει, να μάθει, να γνωριστεί μαζί σου, γιατί θέλουν να ξέρουν με ποιους έχουν να κάνουν. Φυσικά υπήρχαν πάντοτε και αυτές οι παραφωνίες με κάτι ειρωνικά σχόλια για την Ελλάδα. Ήταν στην αρχή που ξέσπασε η ιστορία το 2010 με τις χρεοκοπίες, τις πιθανές και το καθεξής. Ένα άλλο το οποίο μας έκανε εντύπωση ήταν ότι βάζανε από την αρχή σχεδόν τον γιατρό πάνω στον ασθενή. Ενδεχομένως να είχαν αυτή τη φιλοσοφία ότι βλέπεις ένα χειρουργείο, βοηθάς ένα χειρουργείο, κάνεις ένα χειρουργείο. Είδαμε δηλαδή άτομα τα οποία ξεκινούσαν ένα χειρουργείο, λέμε τώρα σε κάποιο σημείο θα το δώσεις στον ειδικό και τελικά με τις ερωτήσεις που κάναμε καταλάβαμε ότι αυτός ο οποίος χειρουργούσε ήταν ένας πρωτητής ή δευτεροητής ειδικευόμενος και έκανε μία ουρητηροσκοπική λέιζερ ουρητηροθρηψία και αυτός ο οποίος τον βοηθούσε ήταν ένας του 4ου έτους ειδικευόμενος. Υπήρχε μεγάλη εξειδίκευση, ο καθένας είχε τον τομέα του, ήταν 21 μέλη τα οποία ήταν χωρισμένα σχεδόν σε ομάδες των τριών, που ο καθένας είχε το δικό του κομμάτι, αποκλειστικά. Γι' αυτό και μπορούσαν να έχουν αυτή την εξειδίκευση. Και αυτό επίσης που μας έκανε εντύπωση στο τέλος ήταν η άνεση με την οποία κάνανε τα χειρουργεία, αυτή η λέγε άρτης χειρουργική, καθαρά χειρουργία, σε τέτοιο σημείο που να έχεις την αίσθηση ότι
έχοντας παρακολουθήσει αυτό το χειρουργείο, μετά μπορείς να γυρίσεις κατευθείαν ακόμα και στο ιδιωτικό ιατρείο και να κάτσεις να το κάνεις. Άλλο φυσικά το τι πιστεύεις και άλλο το τι είναι πραγματικότητα. Έτσι. Αυτό που μας φάνηκε χρήσιμο ήταν τα μικρές συμβουλές για κάποιες μικροεπεμβάσεις, τις οποίες ενδεχομένως δεν είχαμε ιδιαίτερη εμπειρία στο παρελθόν. Γνωριμίες οι οποίες έμειναν, ακόμα έχουμε επαφή διαδικτυακή με κάποια άτομα και αυτό εδώ πέρα είναι ένα πολύ μεγάλο κέρδος. Εμπειρία στην παιδοχειρουργική και παιδορολογία που δεν είχαμε τόσο καλή ευκαιρία, τουλάχιστον όσο ήμουν ειδικευόμενος για να έχω την εμπειρία αυτή. Είδαμε επίσης, και αυτό είναι καλό για μας, ότι δεν διαφέρουμε τελικά τόσο πολύ σε ό,τι αφορά το επίπεδο της γενικής τουλάχιστον ουρολογίας. Δηλαδή, πάνω κάτω τις επεμβάσεις που κάνουμε και εμείς κάνουν και αυτοί. Απλώς αυτοί είναι και εξειδικευμένοι και κάνουν και κάποια πιο συγκεκριμένα πράγματα. Είδαμε, ας πούμε, να κάνουν διαδερμικό, είδαμε να κάνουμε ουρετερολιθοτριψία με λέιζερ. Είδαμε πράγματα τα οποία στην ουσία τα κάνουμε και εμείς. Λίγο ή πολύ, τέλος πάντων, σε κάποια αντίστοιχες κλινικές. Αυτό το οποίο καταλάβουμε είναι ότι η επιστήμη σε ξεπερνά. Χρειάζεται συνέχεια να επιδιώξει καινούργια γνώση, καινούργιες εμπειρίες. Και το βασικότερο, ίσως το γεγονός ότι το να είσαι απλός και προσιτός σε αυτόν τον οποίο φιλοξενείς ή σε αυτόν τον οποίο διδάσκεις, δεν σε κάνει να είσαι και λιγότερο σεβαστός. Και αυτό ήταν κάτι, γιατί δεν έχουμε τώρα τις φωτογραφίες μαζί. Καθίσαμε, συζητήσαμε με τον καθηγητή, τον Προφέσο Μάντι. Μιλήσαμε με τον Μάρκ Έμπερτον, ο οποίος ήταν, ξέρω εγώ, εξειδικευμένος σε HIFU για καρκίνο προστάτη. Και καθίσαμε, συζητήσαμε πόση ώρα, ήρθε ο ίδιος και όχι μας ρωτούσε τι θέλετε να ρωτήσετε, αν γι' αυτό στη συζήτηση, το οποίο είναι το πιο εύκολο για μας μετά να επεκταθούμε. Σαφώς είδαμε περιστατικά τα οποία δεν είχαμε δει στην ειδικότητα. Είναι μια συνεχιζόμενη εκπαίδευση και γι' αυτόν τον λόγο θα πρέπει να συμμετέχουμε ή τουλάχιστον εγώ επέλεξα να συμμετέχω και ο συνάδελφος στο Eurotour. Δεν πήγαμε φυσικά για τις ωραίες αγγλίδες, έτσι. Η γνώση και η τριβή με τους ειδικούς. Και τέλος, είχαμε και αυτή την εμπειρία για το πώς δουλεύουν στο εξωτερικό. Είναι τραγικό το να τους βλέπεις να είναι πολύ άνετοι με τα χρονοδιαγράμματά τους, να μην πιέζονται και όμως να έχουν τόσο μεγάλη παραγωγικότητα. Και αυτό πιστεύω ότι είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να μάθουμε κι εμείς. Αυτό και το γεγονός ότι όταν είσαι απλός και προσιτός, δεν σημαίνει ότι δεν είσαι και αρκετά σεβαστός. Αυτά. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μετά θα θέλαμε να παρουσιάσει την εμπειρία του από το Bristol Urological Institute. Ποιος είναι ο συνάδελφος από το Bristol, παρακαλώ.